Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο ΔΕΣ. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα ωφέλη της εκμάθησης ξένων γλωσσών στην προσχολική ηλικία. Τα ωφέλη είναι πολλά. Αρχικά, ο διασκεδαστικός και βιωματικός τρόπος διδασκαλίας, έτσι τα παιδιά χαίρονται καθώς μαθαίνουν. Η ενίσχυση της μνήμης και η γλωσσική επίγνωση της μητρικής γλώσσας. Ο αυθορμητισμός και ο μνημητισμός που βοηθά τα παιδιά να αποκτούν την καλύτερη δυνατή προφορά από πολύ μικρή ηλικία. Επίσης, την ενίσχυση της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης και αφύπνιση της διαπολιτισμικής συνείδησης. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε είναι πολλοί. Όμως, αυτή η οποία ταιριάζει περισσότερο σε αυτή την ηλικία είναι η επικοινωνιακή μέθοδος. Έτσι, το μάθημα πραγματοποιείται με βιωματικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, μουσικοκινητικά τραγούδια και ποίηματα, παραμύθια, διαδραστικό πίνακα, κάρτες λεξιλογίου επιτραπέζια παιχνίδια, δημιουργικές κατασκευές και δραματοποίηση. Ορισμένα παραδείγματα από τις δράσεις μας. Ο διδακτικός στόχος για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικός. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν μία γλώσσα με την οποία χαίρονται. Έτσι έχουμε την ανάπτυξη μιας ολιστικής γνώσης της ξένης γλώσσας, εξοικειώνοντας τους μικρούς μαθητές με βασικές ενότητες λεξιλογίου, καλλιεργώντας την προφορική επικοινωνία. Είμαι η κυρία Μάνια και διδάσκω τα γαλλικά στο ΔΕΣ. On a ton mieux en sa maison. Bonne année scolaire. Γεια σας. Είμαι η Φρόου Μαρία και θα διδάσκω τα γερμανικά στο ΔΕΣ. Spiele des Deutschlernen. So einfach ist das. Activity like history of music, theory of music, playing with instruments, try to find what we like and what we're not. I hope to see you soon. Το όνομά μου είναι Μάχη Δόριζα, καλώς ήρθατε στο ΔΕΣ. Είμαι η μουσική διευθύντρια, μαθαίνω μουσική στα παιδιά μέσα στις διδακτικές ώρες, καθώς και έχουμε εξωσχολικές δραστηριότητες, όπου εκεί μαθαίνουμε περισσότερο ποιο οργανάκι μας αρέσει, παίζουμε, φτιάχνουμε ορχιστρούλες, κάνουμε άλλα πραγματάκια. Χάρηκα πολύ και καλώς ήρθατε στο σχολείο μας. Γεια σας μικροί μαθητές του ΔΕΣ. Είμαι ο κύριος Κώστας και σας περιμένω και φέτος στο ΔΕΣ Junior STEM Academy. Να μάθουμε παίζοντας, να γίνουμε οι επιστήμονες ετών 2 και ετών 3. Σας περιμένω. Oh.